Καλή σας μέρα, κυρία Μπακούρη. Καλημέρα σας, καλημέρα. Δεν είδα να πέφτουνε στην Πόρνοβα πολυκατοικία όμως. Ναι, όχι, λέω είναι εκεί που έπεσαν οι πολυκατοικίες. Εσείς είδατε να ενώνονται οι τείχοι των πολυκατοικιών, έτσι δεν είναι? Χτυπώδησαν μεταξύ τους, δηλαδή ότι το νιώσαμε, το νιώσαμε. Μέσα στο σπίτι που ήμασταν νιώσαμε τις πολυκατοικίες που χτυπιόντουσαν μεταξύ τους. Στην Πόρνοβα έπεσε, είμαστε και κοντά στο Μπαϊρακλή. Ήταν πολύ μεγάλος ο σεισμός, κράτησε και αρκετά. Περιμέναμε να τελειώσει, αλλά αυτό συνεχιζότανε. Μετά βρεθήκαμε, όταν σταμάτησε ο σεισμός, ήμασταν όλοι έξω στο δρόμο. Και όλοι ήταν τρομαγμένοι. Όλη τη νύχτα πώς την περάσατε, κυρία Μπακούρη? Ήμασταν όλοι, δηλαδή, έξω, προσεκτικά. Έξω από τα σπίτια. Ο κόσμος δηλαδή μπήκε κάποιοι μέσα να κοιμηθεί έξω. Κάποιοι έξω από τα σπίτια κοιμηθήκανε. Στήσανε σκηνές στα πάρκα. Εμείς εδώ στο σπίτι, προσεκτικά βέβαια. Είμαστε, σε περίπτωση που γίνει κάτι, ξυπνούσαμε μέσα στη νύχτα. Και από τις δονήσεις, φαντάζομαι, είχε αρκετούς μετασεισμούς που μετά από έγινε μια τέτοια... Έγινε ένας, ήταν αρκετά αίσθητος. Ήταν ένας αρκετά αίσθητος. Όταν έγινε τώρα η δόνηση, αυτό που λέτε, εσείς δηλαδή βγήκατε στο παράθυρο και βλέπατε τις άκρες των πολυκατοικιών. Όχι, δεν βγήκαμε... Πώς το είδατε αυτό? Δεν είδα κάτι. Δεν το είδα εγώ. Δεν είμαι στην πλευρά που το είδα, την πολυκατοικία που... γκρεμίστηκε. Εμείς το νιώθαμε. Η μία πολυκατοικία με την άλλη, επειδή ήμασταν και στον τρίτο όροφο. Ήσασταν μέσα και νιώθατε αυτή την αίσθηση ότι πάτε πέρα δόθε. Ναι, ήμουν και στον τρίτο όροφο και από την αίσθηση. Κυρία Μπακούρη, να ευχηθώ να σταματήσει εδώ το κακό, να μην από τους μετασεισμούς έχετε και άλλα είναι προβλήματα δικρότερη. Και να βγουν ζωντανοί άνθρωποι που είναι εγκλωβισμένοι. Σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την ενδιαφέρον.